Ξεκίνησε ως ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο, ωστόσο πλέον έχει πάρει διαστάσεις και φαίνεται να δημιουργεί πια σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο του ΟΣΕ. Ο λόγος για τις κλοπές χαλκού από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια. Μαζί με τα άλλα προβλήματα που έχει σήμερα ο οργανισμός, έχουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα των κλοπών καλωδίων που εξυπηρετούν σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση, τηλεπικοινωνίες κτλ. Τα οποία διασφαλίζουν την κυκλοφορία των τρένων. Είναι θέμα ασφάλειας λοιπόν για τις κυκλοφορίες των τρένων και αυτό έχει καταντήσει μάστιγα. Μέσα στην πόλη. Γίνεται έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη, ασφαλώς έξω από την πόλη για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού η έλλειψη μετασχηματιστών και καλωδίων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Έχουν δημιουργηθεί τέτοια προβλήματα. Εάν το ενάριο καλώδιο κοπεί και το πατήσει το τρένο, δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει. Είναι απρόβλεπτο, δεν μπορούμε να πούμε. Απευχόμαστε όλοι μας κάτι τέτοιο. Όμως το βέβαιο είναι ότι αυτά υπάρχουν για να εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του τρένου. Οι κλοπές γίνονται γιατί είναι συμφέρουσες για τους δράστες, αφού ο χαλκός διατηρεί την ίδια αξία τόσο πριν χρησιμοποιηθεί σε κάποια κατασκευή, όσο και μετά τις χρήσεις του, καθώς δεν υπόκειται σε κάποια αλλίωση.